Ένας αγαπητοί μου αδελφοί από τους παλαιούς πατέρες και συγγραφείς, οι οποίοι έζησαν τον 3ο και 4ο αιώνα, δηλαδή τέλος του 3ου αιώνα, αρχάς του 4ου αιώνα, είναι και ο Μεθόδιος Επίσκοπος Ολύμπου. Είναι αυτός ο οποίος μαρτύρησε αρχάς του 4ου αιώνα και έγραψε ένα κείμενο το οποίο διασώθηκε και μάλιστα τα τελευταία χρόνια βρέθηκε το κείμενο αυτό που λέγεται «Συμπόσιο περί των 10 Παρθένων». Προφανώς όταν δεν διαβάζει κανείς το κείμενο αυτό του Μεθοδίου Επισκόπου Ολύμπου, τότε καταλαβαίνει ότι μιμείται κατά κάποιον τρόπο τον Πλάτωνα, ο οποίος έγραψε το «Συμπόσιο» και ομίλησε εκεί ο Πλάτωνα, μιλούσε και εξυμνούσε τον έρωτα, όπως εκείνος τον ονόμαζε το Θεό, μέσα στον κόσμο των ιδεών. Και παίρνει από εκεί ο Μεθόδιος Επίσκοπος Ολύμπου για να παρουσιάσει τον άλλον θείο έρωτα, δηλαδή τον Χριστό, το Θεό, που είναι ο πραγματικός έρωτας που αγαπά τους ανθρώπους, και εκεί εξυμνεί την Παρθενία. Παρουσιάζει 10 Παρθένες να συζητούν μεταξύ τους για τη σχέση μεταξύ του γάμου και της Παρθενίας, γιατί έχουμε δύο μορφές μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία ευλογεί και το γάμο, ευλογεί και την Παρθενία. Και μέσα στον γάμο κανείς μπορεί και πρέπει να τηρεί τις εντολές του Χριστού και τη σοφροσύνη, αλλά και στην Παρθενία, στο μοναχισμό, να διατηρεί όλη την καθαρότητα την εσωτερική. Παρουσιάζεται λοιπόν εκεί αυτός ο διάλογος, γίνεται ένας διάλογος και παρουσιάζεται αυτό το θέμα σχέσης γάμου, Παρθενίας και πώς μπορεί κανείς να αγαπήσει το Χριστό. Εκεί ακριβώς μεταξύ των άλλων υπάρχει μια φράση που είναι σημαντική και θέλω να τη σχολιάσω, η οποία φράση αναφέρεται στην Παναγία και λέει «Η ολόριζος δόξα της Παρθενίας». Ονομάζει την Παναγία «ολόριζο δόξα», δηλαδή η Παναγία εξάσκησε την πλήρη Παρθενία και την αποκαλεί ολόριζο, χαρακτηριστικά, ολόριζο, δόξα της Παρθενίας. Τρεις λέξεις οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ολόριζος, που σημαίνει από τη ρίζα, δηλαδή ολόκληρη, εσωτερική Παρθενία, όχι μόνο εξωτερική, ολόριζο. Και αυτή η ολόριζος Παρθενία είναι δόξα. Είναι, όταν μιλάμε για δόξα, εννοούμε το φως, τη δόξα του Θεού. Η ολόριζος, ή μάλλον για να χρησιμοποιήσει, για να πάρει τη λέξη ολόριζος, χρησιμοποιεί μια εικόνα από τη φύση. Είναι το φυτό, το οποίο έχει τη ρίζα, η οποία ρίζα πηγαίνει μέσα στο έδαφος, οπότε διοχετεύει στο φυτό τα νερά και τα άλλα τα συστατικά για να ζήσει το φυτό. Έχουμε λοιπόν τη ρίζα βαθιά μέσα στο χώμα, μετά έξω από το έδαφος είναι ο βλαστός και ή στέλεχος όπως λέγεται. Πάνω στο βλαστό ή το στέλεχο υπάρχουν τα κλαδιά και πάνω στα κλαδιά του φυτού υπάρχουν τα μάτια από τα οποία βγαίνουν τα φύλλα και τα άνθη. Αυτό, από αυτό αποτελείται το φυτό. Το φυτό δεν είναι μόνο τα άνθη. Τα άνθη είναι τα εξωτερικά τα οποία φαίνονται ωραία και όμορφα και ευωδιάζουν, αλλά όλα ξεκινάνε από τη ρίζα. Εάν η ρίζα δεν είναι όπως πρέπει να είναι, δεν μεταφέρει τις τροφές, τα στοιχεία αυτά για να ζήσει και να μεγαλώσει το φυτό, φυσικά και μαραίνεται. Μαραίνεται και ο βλαστός, μαραίνονται και τα κλαδιά, μαραίνονται και τα φύλλα, μαραίνονται και τα άνθη. Άρα η βάση είναι η ρίζα. Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί ο Μεθόδιος Ολύμπου για να πει για την Παναγία ότι είχε Παρθενία, αλλά αυτή η καθαρότητα της Παναγίας δεν ήταν εξωτερική. Ήταν εσωτερική, ερχόταν από το βάθος της καρδιάς της, από το βάθος της υπάρξεώς της. Ολόριζος δόξα της Παρθενίας. Και μάλιστα ο Ιερός Υμνογράφος παρουσιάζει τον Αρχάγγελο Γαβριήλ
ο οποίος ήλθε για να της μεταφέρει το μήνυμα ότι αυτή θα γίνει η μητέρα του Χριστού και την παρουσιάζει, τον παρουσιάζει να καταπλήσεται βλέποντας την ωραιότητα της παρθενίας σου και το υπέρλαμπρον της αγνίας σου, καταπλαγής ο Γαβρίλ Εβώα, όπως ψάλλομαι στην ακολουθία των χαιρετισμών. Ο ίδιος ο άγγελος, ο οποίος άγγελος δεν έχει σώμα και είναι μέσα στη δόξα και υπουργεί και διακονεί το Θεό, ο άγγελος ο Γαβρίλ, ο αρχάγγελος, που δεν έχει σώμα και έχει καθαρότητα επομένως, αυτός βλέποντας την Παναγία και μάλιστα την παρθενία της Παναγίας εξεπλάγει. Το να εκπλαγεί κάποιος άνθρωπος όταν βλέπει τη δόξα της Παναγίας είναι κάπως φυσικό, αλλά το να εκπλαγεί και αυτός ο αρχάγγελος, αυτό δείχνει την ωραιότητα της παρθενίας της Παναγίας μας, η οποία είναι παρθένος, η Παναγία πρώτου τόκου, κατά τη διάρκεια του τόκου και μετά τον τόκο. Αυτή είναι η αϊπαρθενία, είναι δόγμα της Εκκλησίας μας. Και ο Αγιογράφος παρουσιάζει αυτό το δόγμα της αϊπαρθενίας της Θεοτόκου πάντοτε όταν ζωγραφίζει την Παναγία, βάζει τρία αστέρια. Ένα αστέρι πάνω στο μέτωπο, ένα αστέρι στο δεξιό ώμο και ένα αστέρι στον αριστερό ώμο. Τα τρία αστέρια είναι αυτή η αϊπαρθενία, αυτό θέλει να δηλώσει, ότι είναι παρθένος πριν τον τόκο, πριν συλλάβει και πριν γεννήσει. Κατά την διάρκεια του τόκου, παράξενα πράγματα, αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο το οποίο συνδέεται με την Παναγία, και μετά τον τόκο παρέμεινε παρθένος μέχρι τέλους της ζωής της. Αυτό συνέβη, αυτό το μεγάλο μυστήριο, μόνο στην Παναγία. Γι' αυτό είναι το υπέρλαμπρον της αγνίας και είναι το υπέροχο της παρθενίας της Παναγίας μας, που είναι η ολόριζος δόξα της παρθενίας, η ίδια η Παναγία. Και από εκεί προήλθε ο Χριστός. Και να φανταστεί κανείς ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ανοίγουν το στόμα τους και βρίζουν αυτό το υπέρλαμπο πρόσωπο, το οποίο σέβονται οι άγγελοι. Ο ίδιος ο Χριστός την αγάπησε και όλοι οι Άγιοι διαμέσου των αιώνων την εξυμνούν. Πόσο ο άνθρωπος έχει φτάσει σε μια κατάσταση ζωώδη να ανοίγει το στόμα του και να βρίζει αυτή την Παναγία που ήταν καθαρότατη μέσα από το μικρό μόριο της υπάρξεώς της μέχρι εξωτερικά. Και προβάλλεται αυτή η ολόλαμπρη παρθενία της Παναγίας μας σαν καθρέπτης, ώστε να καθρεπτιζόμαστε και εμείς και να αγωνίζεται ο καθένας με τον τρόπο του, αφενός με να ζει την καθαρότητα, την εξωτερική και την εσωτερική, γιατί διότι μπορεί κανείς να κρατήσει εξωτερική καθαρότητα, να μην μιλάει άσχημα, να μην πράττει πράξεις άσχημες, αλλά μέσα στην καρδιά να είναι γεμάτος από πάθη. Οπότε αυτό είναι μια υποκρισία εξωτερική. Να φροντίζει κανείς σιγά σιγά να καθαρίζει το εσωτερικό του, την καρδιά του. Γιατί τι το όφελος να είναι κανείς εξωτερικά καλός και καθαρός και μέσα στην καρδιά του να είναι γεμάτος, ή η καρδιά του να είναι σαν ένα ζωολογικό κήπος με τα διάφορα ζώα τα οποία υπάρχουν μέσα εκεί. Και αυτό πρέπει να λέγεται στην εποχή μας, η οποία εποχή μας έχει τον άκρατον ειδονισμό, το βλέπει κανείς. Τα πάντα ζουν μέσα στην οδύνη, στην ειδονή, τα πάντα. Ένας ειδονισμός, δεν πρόκειται για μια λογική ευχαρίστηση μέσα σε πλαίσια, νόμιμα κτλ. Όπως τα βλέπει και τα έχει η Εκκλησία μας.
αλλά για μια άκρατη, χωρίς όρια ειδονή και έναν άκρατον ειδονισμό. Και ξέρουμε μετά ότι συνδέεται πάρα πολύ στενά η ειδονή με την οδύνη. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής το έχει περιγράψει αυτό, το ξέραμε και εμείς από την πείρα μας. Όταν δηλαδή αισθάνεται κανείς και δεν βάζει όρια στην ειδονή, τότε βιώνει την οδύνη. Υπάρχει διαδικότητα της σχέσεως μεταξύ ειδονής και οδύνης. Η ειδονή οδηγεί τον άνθρωπο στην οδύνη, στον πόνο. Και όταν πονάει κανείς και θέλει να υπερβεί τον πόνο με μια άλλη ειδονή, τότε έρχεται δεύτερης ποιότητας ή δεύτερος βαθμός οδύνης και είναι ένας φαύλος κύκλος στη ζωή μας μεταξύ ειδονής και οδύνης. Οπότε πρέπει να μάθει κανείς τον τρόπο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μάθει τον τρόπο πώς διασπάται η σχέση μεταξύ ειδονής και οδύνης. Γιατί? Διότι όταν δεν ξέρει κανείς να διασπάσει αυτή τη σχέση μεταξύ ειδονής και οδύνης, όπως φαίνεται στα ναρκωτικά καθαρά, δηλαδή ο άνθρωπος, το παιδί, ο νέος αισθάνεται πόνο μέσα στην κοινωνία που ζει, οπότε παίρνει το ναρκωτικό να αισθάνεται και αισθάνεται ειδονή. Όταν τελειώνει η επίρρεια του ναρκωτικού, πάλι υπάρχει η οδύνη και πρέπει να πάρει δεύτερη δόση ναρκωτικού, νέα ειδονή που θα δημιουργήσει νέα οδύνη και ούτω καθεξής. Και ταλαιπωρείται και βασανίζεται ο άνθρωπος χωρίς να μάθει τον τρόπο με τον οποίο θα υπερβεί κανείς αυτή τη διαδική σχέση μεταξύ ειδονής και οδύνης. Μάλιστα, διάφοροι ψυχαναλυτές λένε ότι η ψυχανάλυση, δηλαδή η προσπάθεια την οποία κάνουν επιστήμονες να αναλύσουν τον άνθρωπο στο βάθος του, αυτή η ψυχανάλυση, ο ψυχαναλυτικός τρόπος ζωής εφευρέθηκε στη Δύση και κυρίως στην Αμερική, γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να καταλάβουν πώς είναι δυνατόν κανείς να ζει με άκρα ευδαιμονία, και εκεί που ζει με άκρατη ευδαιμονία να έρχεται η κατάθλιψη. Οπότε βλέπει κανείς στο δυτικό κόσμο η ευχαρίστηση όλων των αισθήσεων του σώματος. Γι' αυτό και υπάρχει μεγάλη κατάθλιψη. Και έτσι προσπάθησαν και βρήκαν έναν τρόπο για να ισορροπήσουν τα πράγματα, αλλά δεν θεραπεύονται έτσι τα προβλήματα. Γιατί από την άκρατη ειδονή, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, έρχεται η οδύνη, ο πόνος. Και όταν κανείς δεν γνωρίζει τι πρέπει να κάνει, μετά έρχεται η θλίψη, η κατάθλιψη, η απελπισία, η απόγνωση, και όλα αυτά είναι αποτελέσματα του δυτικού τρόπου ζωής. Οπότε, αγαπητοί μου αδελφοί, η Παναγία μας διδάσκει αυτό. Μας διδάσκει όσο μπορούμε να έχουμε καθαρό λογισμό, καθαρή σκέψη, καθαρά μάτια. Όσο μπορούμε να έχουμε καθαρή καρδιά, να είμαστε αυθεντικοί άνθρωποι, να μην είμαστε πονηροί, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα έχουν την πονηράδα μέσα τους. Να έχουμε μια καθαρότητα εστιακή, και αυτό ζητάει ο άνθρωπος. Ζητά να βρει ανθρώπους που να είναι ανεπιτίδευτοι, να είναι καθαροί εσωτερικά, να ξέρεις ποιον έχεις απέναντί σου. Δεν μπορούμε να φτάσουμε το υπέρλαμπρον της παρθενίας και της αγνίας της Παναγίας μας, αλλά είναι ένας καθρέπτης, είναι ένα πρότυπο που μας δείχνει ότι σιγά σιγά πρέπει να υπερβαίνουμε αυτό, να υπερβαίνουμε τη διαδικότητα μεταξύ ειδονής και οδύνης, για να έχουμε μια ελευθερία εσωτερική και να έχουμε μια καθαρή αγάπη. Και οι άνθρωποι σήμερα πάσχουν από ανθρώπους, πάσχουν
διότι δεν βρίσκουν ανθρώπους που να έχουν αυτή την καθαρή αγάπη που συνδέεται με την πραγματική ελευθερία από τα πάθη. Η Παναγία μας να γίνει βοηθός και στο θέμα αυτό, ώστε σιγά σιγά να καθαρίζουμε την καρδιά μας από τα πάθη και να είμαστε αληθινοί σε όλες τις φάσεις της ζωής μας. Χρόνια πολλά, ευλογημένα, καλή και ευλογημένη εορτή να έχουμε της Παναγίας μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών.